Ξεκινώντας, κύριε Βαγενά, καλημερίζοντάς σας, γεια σας από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Θα ήθελα λίγο να έχω ένα σχόλιο σας για το πώς αξιολογείτε το κυβερνητικό σχέδιο διαχείρισης των συναθρήσεων. Και το ρωτώ γιατί το ΚΚΕ είναι το κόμμα, το κατεξοχήν κόμμα των συναθρήσεων και των αγώνων στο δρόμο, έτσι, και στο πεζοδρόμιο και στην κοινωνία. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει βάλει μπροστά το σχέδιο και με το μαστίγιο να επιβάλλει διαπυρός και σιδήρο, όπως λέμε, την αντιλαϊκή της πολιτική, και σε αυτή την κατεύθυνση καταθέτει ένα νομοσχέδιο απαράδεκτο, το οποίο σωματώνει όλα τα προηγούμενα που εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις, και την ίδια ώρα έχει και καινούρια στοιχεία, όπως είναι παραδείγματος χάρη το γεγονός του αυστηρότερου ελέγχου των μέσων μαζικής επικοινωνίας, των δημοσιογράφων, των φωτογράφων, τον έλεγχό τους για το τι θα δείχνουν και τι όχι από τις διαδηλώσεις, μέτρα εκφοβιστικά, μέτρα που με την πλατφόρμα τάξη θα δηλώνονται οι διοργανωτές με αποτέλεσμα να μπορεί να τους εξοντώνει δικαστικά και οικονομικά, μέτρα αόριες έννοιες που μπορούν να αξιοποιηθούν σε βάρος και υπέρ της απαγόρευσης των διαδηλώσεων. Είναι δηλαδή αξιοποίησης προβοκατόρικων ενεργειών που ξέρουμε πολύ από το παρελθόν ότι αξιοποιούνται για την καταστολή των διαδηλώσεων. Τώρα ακόμα περισσότερο θα αξιοποιούνται για να δίνεται η δυνατότητα στην αστυνομία να απαγορεύει ή να διαλύει με κατασταλτικό τρόπο, με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, οποιαδήποτε διαδήλωση ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε τώρα, Πάμε τώρα να δούμε. Να σας πω ότι αυτός ο νόμος, όπως και πολλοί άλλοι αντιλαϊκοί νόμοι που ψηφίζονται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι στη δύναμη του λαού να τους πετάξει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και να μην εφαρμοστούν ποτέ, όπως έχει γίνει και με άλλους αντιλαϊκούς νόμους στη χώρα μας. Ναι. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τα θέματα, τα εθνικά μας, τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Προχθές εγκρίθηκε από τη Βουλή με συντριπτική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο στα 12 μίλια. Εσείς ψηφίσατε παρόν, το ΚΚΕ δηλαδή. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο το σκεπτικό αυτής της απόφασης? Και για να ολοκληρώσω την ερώτηση, έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση και την επέκταση των χωρικών υδάτων στην Κρήτη. Πώς τοποθετήσετε και επ' αυτού? Κοιτάξτε να δείτε. Το παρόν μας έχει να κάνει με το γεγονός ότι εμείς δεν αμφισβητούμε το δικαίωμα μια στιγμή της χώρας μας, που κατοχυρώνεται από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, στα 12 ναυτικά μίλια, την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Όλα αυτά μας ενδιαφέρουν, γιατί κάτω από άλλες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες πραγματικά μπορούν να αξιοποιηθούν για το λαό μας, προς όφελος του λαού μας, όλος ο πλούτος που βρίσκεται εκεί δηλαδή, είτε μιλάμε για ορυκτό πλούτο, είτε μιλάμε για την αλιεία, είτε μιλάμε για την αξιοποίηση της θάλασσας για αναψυχή. Όλα αυτά μας ενδιαφέρουν, γιατί κάτω από άλλες συνθήκες πραγματικά μπορούν να αποβούν προς όφελος του λαού. Έτσι. Και δεν μπορούμε να, και δεν έχει κανένα το δικαίωμα να τα απεμπολίσει. Το ερώτημα είναι ποιον ωφελεί σήμερα αυτή η μερική οριοθέτηση. Καταρχήν να θυμίσω ότι πριν, με ευθύνη καταρχήν όλων των ελληνικών κυβερνήσεων μέχρι τα τώρα, δεν έχει ασκηθεί αυτό το δικαίωμα. Δεύτερον, τα ίδια τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πριν αναλάβουν τις κυβερνητικές ευθύνες, τα προηγούμενα διάστημα έλεγαν ότι αυτή η μερική οριοθέτηση, από τη μεριά δηλαδή μόνο του Ιωνίου ή της Κρήτης κτλ., δίνει λαβή στην Τουρκία για να θεωρήσει ότι υπάρχει μια ειδική κατάσταση στο Αιγαίο και να προβάλλει τις δικές της διεκδικήσεις για το Αιγαίο. Εμείς τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι αυτή η εξέλιξη, δηλαδή η επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων εκεί, στοχεύει... Στο Ιόνιο λέτε τώρα, έτσι? Στο Ιόνιο, και τα λοιπά, και στην Κρήτη. Στοχεύει σε ποιο πράγμα? Στοχεύει σε ποιο πράγμα? Και ποιον εξυπηρετεί? Εξυπηρετεί αυτούς που σπρώχνουν τα πράγματα στη λεγόμενη συνδιαχείριση στο Αιγαίο. Μα δεν είναι ένα δικαίωμα της χώρας, όπως προβλέπεται και από τη Σύμβαση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, που πρέπει να το ασκήσει
ανεξάρτητα. Το ερώτημα είναι πότε το ασκείς. Σήμερα η χώρα μας είναι μπλεγμένη σε ένα κουβάρι αντιθέσεων με εξαιτίας του πλαισίου αυτού που υπάρχει, τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ, τη στρατηγική συμμαχία που έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτή η εξέλιξη λοιπόν όχι μόνο δεν βοηθάει, αλλά τις πρόχνει βαθύτερα στην κατεύθυνση της συνδιαχείρισης του Αιγαίου, που δεν είναι προς όφελος των λαών της περιοχής, του ελληνικού λαού, των άλλων λαών, αλλά είναι προς όφελος των μονοπωλίων που θέλουν να βάλουν στο χέρι αυτόν τον ορυκτό πλούτο, ο οποίος θα χαθεί για πάντα για τους λαούς, για τον ελληνικό λαό, και με ανυπολόγιστες συνέπειες για το περιβάλλον, όπως ξέρουμε, γιατί το κεφάλαιο δεν αναγνωρίζει, δεν έχει ιερό και όσιο, όπως έχουμε δει από άλλες οικολογικές καταστροφές. Και επιπλέον να σφυριλατήσει την ενότητα στη νοτιοδυτική, νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, στην κατεύθυνση αυτή που σπρώχνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με τους σχεδιασμούς που έχουν σε βάρος άλλων λαών, είτε της Ρωσίας, είτε της Κίνας, είτε του Ιράν, και που λένε καθίστε, βρείτε τα. Το βρείτε τα σημαίνει υποχώρηση από κυριαρχικά δικαιώματα που έχει η χώρα μας. Και σε αυτή την κατεύθυνση ξεκινάνε και οι διάφορες διερευνητικές επαφές που βλέπουμε αυτή την περίοδο. Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα και με αυτό θα ολοκληρώσουμε, κύριε Βαγενάτη. Δευτέρα ξεκινάμε. Έχουμε την επανεκκίνηση του 61ου γύρου των διερευνητικών συνομιλιών. Το ΚΚΕ εκφράζει την ανησυχία του, αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται εφησυχασμός. Τι φοβόσαστε? Κοιτάξτε να δείτε, ήδη έχουν γίνει 60 διερευνητικοί γύροι επαφών. 60, έτσι. Οι οποίοι είναι και μυστικοί εδώ που τα λέμε, διότι δεν υπάρχει επίσημη πληροφόρηση. Ναι. Για το τι κουβεντιάζεται, η επίσημη πληροφόρηση που λένε ότι δεν κρατάμε πρακτικά, απαγορεύεται την ενημέρωση κτλ. Και το ερώτημα είναι, όλοι αυτοί οι 60 γύροι διερευνητικών επαφών σταμάτησαν μήπως την επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας? Δεν ήταν την ίδια περίοδο που είχαμε τις γκρίζες ζώνες, τις χιλιάδες παραβιάσεις του εναέριου χώρου των υδάτων της χώρας μας από τα τουρκικά πλοία, τα τουρκικά μαχητικά? Προφανώς γίνονται για την ώρα το ΝΑΤΟ να μην αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο. Ναι, προφανώς γίνονται για να διερευνηθούν τα σημεία σύγκλησης ενδεχομένως, έτσι. Ξέρετε, η κυβέρνηση φτιάχνει ένα ωραίο και λαμπερό αφήγημα. Ότι θα κάνουμε τις συνομιλίες, αν τα βρούμε έχει καλώς, αν δεν τα βρούμε θα πάμε και στο δικαστήριο της Χάγης και θα τα λύσουμε τα ζητήματα. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι πολύ μακριά από αυτή την εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζει η κυβέρνηση. Μας ανησυχεί το γεγονός ότι υπάρχει κατεύθυνση από μεγάλα συμφέροντα και οικονομικά που θέλουν, όπως είπα νωρίτερα, να βάλουν αυτό το πλούτο στο χέρι, έτσι με υποχώρηση από κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, και την ίδια ώρα μας ανησυχεί το γεγονός ότι υπάρχει διακηρυγμένη η πολιτική των ΗΠΑ, που δεν αλλάζει με την ανάληψη της Προεδρίας από τον Biden, να συνεχίσει να έχει την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο υπεριαλιστικό σύστημα, δηλαδή να χτυπήσει τους ανταγωνιστές της, έτσι, και σε αυτή την κατεύθυνση ενσωματώνει και τη χώρα μας, πολλαπλασιάζει και ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην Ελλάδα, τη μετατρέπει σε εφαλτήριο νέων πολέμων και την σπρώχνει στην κατεύθυνση βέβαια να δοθεί κάτι και στην Τουρκία, ώστε να παραμείνει στην φαμίλια τη δυτική του ευρωατλαντισμού, έτσι. Στο παζάρι αυτό που γίνεται με την αστική τάξη της Τουρκίας, που βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα έχει αυξήσει τις επαφές της με τους Ευρωπαίους και την Κίνα, έτσι, και καλούν λοιπόν σε αυτό το παζάρι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τη διασφαλίσουμε να διασφαλίσουμε την Τουρκία στον ευρωατλαντισμό. Κύριε Βαγενά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Θα έχουμε πολλές συζητήσεις να κάνουμε το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά. Έγινε, καλή σας μέρα. Καλημέρα.